θέαμα σε εφαρμογή μπαίνουν τα φορολογικά μέτρα του νέου μνημονίου με την έκδοση εγκυκλίου, όπου προβλέπεται μεγάλη αύξηση των προκαταβολών φόρου από αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα καταβολής των νέων πρόσθετων βαρών. Παράλληλα, καταργείται από την επόμενη χρονιά η έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση φόρου. Αναλυτικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου είναι 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1η-1η του 2014 έως και 31-12 του 2014 και αυξάνεται σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1η-1η του 2015, ενώ για τα εισοδήματα του 2016 θα αυξηθεί στο 100%. Καταργείται η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων των πρακτόρων ΟΠΑΠ για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η-1η του 2015 και μετά. Καταργείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η-1η του 2015 και μετά η έκπτωση 2% που προβλέπονταν κατά την εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου. Για εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 από τομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 55% από 27,5%. Για τις επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου αυξάνεται στο 100% για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη, τα οποία αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ελεύθεροι επαγγελματίες βάλλονται από παντού. Τα καινούργια μέτρα, από ό,τι γνωρίζαμε και από ό,τι ακούγεται, είναι πραγματικά δυσβάσταχτα. Είναι μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν βοηθάνε τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά τους οδηγούν μέρα με τη μέρα στο κλείσιμο. Πραγματικά είναι απορίας άξιων πως αυτή η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που λέγεται ελεύθεροι επαγγελματίες χτυπιέται από παντού, από διάφορα φορολογικά καινούργια μέτρα, τα οποία πραγματικά δεν μας αφήνουν περιθώριο να ανασάνουμε. Υπάρχουν και βέβαια παράπλευρες απώλειες και διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα φορολογικά, αλλά νομίζω ότι το φορολογικό, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται με τα καινούργια μέτρα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει πλέον να αντέξει κανένας. Είμαστε ήρωες, θα έλεγα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι μπορούμε και αντέχουμε ακόμα και έχουμε τα καταστήματά μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το κράτος, αλλά εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε το κράτος, όπως είπα και πριν, το κράτος δεν μας βοηθάει καθόλου.